Ελλάδας, τον Τζάνι Πιτέλα, τον επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, έναν Ευρωπαίο Σοσιαλιστή με ξεκάθαρες θέσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την τριπλή κρίση που βιώνει. Μια κρίση στο οικονομικό πεδίο, κρίση σημαντική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, αλλά και κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολύ μεγάλες. Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση που αλαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικές και αναφέρομαι στο δράμα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που εγκαταλείπουν τις εστίες τους στη Συρία και που έρχονται στην Ευρώπη μέσα διαμέσου του Αιγαίου Πελάγου στα ελληνικά νησιά και δυστυχώς βλέπουν μια Ευρώπη που βρίσκεται σε νευρική κρίση. Βλέπουν μια Ευρώπη που κλείνει σύνορα, βλέπουν μια Ευρώπη στην οποία δυστυχώς αναπτύσσονται ακραίες ξενοφοβικές απόψεις, μια μισαλόδοξη ρητορία από ακροδεξιές δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πιστεύω βαθιά, και αυτό είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με τον Τζάνι Πιτέλα, ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης να υψώσουν το δικό τους τείχος απέναντι στα τείχη της ντροπής που υψώνουν στα σύνορα οι δυνάμεις που είναι επηρεασμένες από τη ρητορική της ακροδεξιάς. Ο λόγος που η ακροδεξιά ρητορία βρίσκει έδαφος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν επικρατήσει οι πολιτικές της λιτότητας που έχουν γεννήσει φτώχεια και περιθωριοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη να αλλάξει πορεία. Και για να αλλάξει η Ευρώπη πορεία χρειάζεται να αλλάξουν οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη. Η σύγκρουση που βιώνουμε σήμερα στο εσωτερικό της Ευρώπης δεν είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη. Είναι μια σύγκρουση πολιτική ανάμεσα σε ιδέες. Ανάμεσα στις προοδευτικές και στις συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Μια σύγκρουση δυστυχώς ίσως χωρίς ενδιάμεσες εκδοχές και βολικές αλλά ανιστόρητες υπεκφυγές. Παίρνοντας λοιπόν θέση σε αυτή τη σύγκρουση, ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα είναι ο βασικός κορμός της ελληνικής κυβέρνησης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, ανεξαιρέτως σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκουν, πρέπει να αρχίσουν έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Και αυτόν τον διάλογο πρέπει να τον προσανατολίσουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης των ιδρυτικών της αρχών και αξιών. Χρειάζεται να επανιδρύσουμε την Ευρώπη στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνοχής. Και βεβαίως της πολιτικής ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω βαθιά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη, ούτε καν στη σημερινή της μορφή, χωρίς απόλυτο σεβασμό στους κοινούς κανόνες και στις κοινές ευθύνες, στις κοινές δεσμεύσεις. Πιστεύω ότι οι μονομερείς πρωτοβουλίες, ιδίως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σαν το προσφυγικό, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κινήσεις και πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τα θεμέλια και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η αλληλεγγύη στην Ευρώπη δεν μπορεί να τελειώνει εκεί που αρχίζουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις. Ή δεν μπορεί να είναι μια
ρητορική η οποία σταματά όταν βρισκόμαστε μπροστά από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι δυνάμεις, οι προοδευτικές, αλλά και κάθε δύναμη που αισθάνεται ότι ανήκει στο λεγόμενο δημοκρατικό μπλοκ, έχει μόνο να χάσει αν υιοθετήσει τη ρητορική της ακροδεξιάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει την άνοδο της ακροδεξιάς σε επικείμενες εκλογές. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, της κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης μπορούμε να ξαναβρούμε κοινό βηματισμό και κοινό τόπο σε ένα κοινό στόχο. Όπως είπα πιο πριν, να υψώσουμε τύχη στις δυνάμεις που υψώνουν τύχη και διχάζουν την Ευρώπη σήμερα. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Ο ελληνικός λαός ήδη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, να αναδείξουμε δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, δίνοντας από το υστέρημά μας προκειμένου να συμπεριφερθούμε με ανθρωπιά σε κυνηγημένους και κατατρεγμένους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν και η Ευρώπη στο σύνολό της να έχει την ίδια συμπεριφορά. Θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε η αλληλεγγύη να είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διεκδικήσουμε να τηρούνται οι κοινές αποφάσεις. Κυρίως θα διεκδικήσουμε να μοιραστούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευθύνη απέναντι σε μια κρίση που μας υπερβαίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί αν το μέλημά μας είναι ο καθένας να τα βγάλει πέρα μόνος του στη χώρα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική όταν είναι μια ένωση συνευθύνης και δίκαιου, υποχρεωτικού, αναλογικού διαμερισμού των βαρών και της ευθύνης απέναντι και στα καλά και στα δύσκολα. Σήμερα περνάμε μια δυσκολία και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την περάσουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Grazie Alexis. Dico con molto affetto. Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Sono felice di essere qui. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, Ateniese, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Che è una culla della democrazia. Που είναι ένα λίκνο δημοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την τελευταία μου επίσκεψη στην Ελλάδα τον προηγούμενο Μάιο, διαπιστώνω ότι η χώρα είναι πιο δυνατή, μια χώρα που πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα όμως να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ συντελεστής της εγχώριας πολιτικής για να εκφέρω απόψεις σχετικά με αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη κυβέρνηση. Βρίσκομαι εδώ για να στείλω ένα μήνυμα. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφαιθεί μόνη της στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το προσφυγικό και την οικονομική κρίση. Αυτές δεν είναι προκλήσεις που αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν όλη την Ευρώπη. Από κοινού, με σένα, Αλέξη, και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρία σημεία. Πρώτο μέτωπο, κρίση των προσφύγων. Πέρσι η Ελλάδα δέχτηκε περίπου 800.000 πρόσφυγες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός αυτός ο αριθμός. Είναι σαν να λέγαμε ότι η Γερμανία δέχτηκε μέσα σε ένα χρόνο 7 εκατομμύρια πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά διαστάσεων. Χιλιάδες ζωές σώθηκαν. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, απίστευτη προσπάθεια που καταβλήθηκε. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το λαό και τις ελληνικές αρχές για όσα έκαναν και για όσα συνεχίζουν να κάνουν. Και πιστεύω ότι οι πολίτες της Μυτιλίνης και της Λαμπεντούσα
Πραγματικά είναι άξιοι της απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Βεβαίως η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει. Σήμερα επισκέφτηκα το σχιστό και είδα ότι οι αρχές καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Τώρα είναι η σειρά της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιτελέσει το καθήκον της. Υπάρχουν δύο αρχές. Μη διαπραγματεύσιμες. Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της αλληλεγγύης. Η δεύτερη αρχή είναι ο καταμερισμός του βάρους, ο καταμερισμός των υποχρεώσεων. Και υπάρχει και μια τρίτη αρχή, ότι οι κανόνες πρέπει να την χάνουν σεβασμού. Όταν ζει κανείς σε μια οικογένεια, σε ένα εθνικό όργανο, οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, γιατί οι κανόνες έγιναν δεκτοί όταν υπήρξε είσοδος σε αυτή την οικογένεια, σε αυτό το θεσμικό όργανο. Όταν δεν υπάρχει σεβασμός των κανόνων, προκύπτει η αναρχία. Και με την αναρχία δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα, ενδεχομένως το τελευταίο μήνυμα. Στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, στον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, τον Πρόεδρο της Τσεχίας, στον Πρόεδρο της Σλοβακίας, σε όλους εκείνους τους επικεφαλείς κρατών που μέχρι τώρα υιοθέτησαν διαφορετικές απόψεις από αυτές που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εμπόδισαν τη μετεγκατάσταση των προσφύγων. Θέλω να τονίσω, χαιρόμαστε που η Πολωνία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας χαροποιεί το ότι η Σλοβακία, η Ουγγαρία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε φίλοι του ευρωπαϊκού λαού, των Πολωνών, των Σλοβάκων, των Τσέχων. Αυτό όμως που δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση είναι να βρίσκεται κανείς σε μία οικογένεια και οι κανόνες να ισχύουν μόνο για μερικά από τα μέλη αυτής της οικογένειας. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η οικογένεια, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνομαι σε εσάς. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων υψώνοντας τείχους, βάζοντας συρματοπλέγματα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που από κοινού λάβαμε. Μεγαλύτερη προαγρύπνηση στα εξωτερικά σύνορα. Hotspot. Η Ελλάδα δημιούργησε 4 hotspot, 4 κέντρα καταγραφής, συν 2 κέντρα μετεγκατάστασης. 5, δεν ξέρω. L'Italia ha fatto la stessa cosa. L'Italia έκανε το ίδιο πράγμα. Dove si è bloccato il sistema? Si è bloccato nella ricollocazione. Πού μπλοκαρίστηκε το σύστημα? Σε επίπεδο μετεγκατάστασης. Γιατί αν οι άνθρωποι φτάνουν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα καταγράφονται και προσφέρεται η πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια, προσφέρεται τροφή, προσφέρονται φάρμακα, αρρωγή, φροντίδα. Και μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γιατί μπλοκάρονται. Δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα και εμείς δεν θα επιστρέψουμε να γίνει η Ελλάδα ένα πελώριο λάγκερο που μπαίνει κανείς μέσα και δεν μπορεί να βγει. Αυτός είναι αγώνας ζωής, πολιτικός αγώνας, αγώνας ηθικός για να σώσουμε την Ευρώπη. Διαφορετικά δεν θα σωθεί η Ευρώπη. Και αυτό έχει σχέση και με το Σέγγεν. Γιατί το να θεωρήσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα των μεταναστών και των προσφύγων αντιμετωπίζεται ορθώνοντας εσωτερικά σύνορα είναι μια κουταμάρα, είναι μια τρέλα.
Secondo punto. Δεύτερο σημείο. Noi vogliamo lavorare con te, Alexi, θα θέλαμε να συνεργαστήσουμε μαζί σου, Αλέξη, σε ό,τι αφορά την οικονομία. Θα ήθελα να με αφήσω ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Il tempo dell'incertezza è finito. Ο χρόνος με τις αβεβαιότητες τελείωσε. Η Ελλάδα εφαρμόζει μια συμφωνία. Όλα τα μέρη όμως θα πρέπει να επιτελέσουν το καθήκον τους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιστεύω ότι έχουν απόλυτη συνείδηση ότι οι συνθήκες για να γίνει το πρώτο review υφίστανται. Θα ήθελα να απευθυνθώ το νομισματικό ταμείο έτσι ώστε να κάνει επικοδομητικά το έργο του. Να μην παρεμποδίζει τα πράγματα διαφορετικά. Θα δικαιώσει αυτούς που λένε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μόνο τους. Υπάρχουν οι συνθήκες έτσι ώστε πριν από το καθολικό Πάσχα να τελειώσει το πρώτο review, η πρώτη αξιολόγηση. Και βεβαίως μετά θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ελάφρυνση του χρέους. Τέλος, το τρίτο σημείο αφορά το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Και εδώ θα ήθελα να είμαι σαφής, θα ήθελα να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ενδεχομένως παρεξηγήθηκε από κάποια εφημερίδα κάποια φράση μου. Ξέρω πολύ καλά ότι ο Αλέξης έχει μια πολιτική ιστορία διαφορετική από τη δική μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό κόμμα του ελληνικού σοσιαλισμού, ξέρω ότι η κυρία Φόφη Γεννηματά καταβάλει κάθε προσπάθεια προς όφελος της χώρας της. Ακόμα και όταν μερικές φορές απευθύνει κάποια κριτική στον Αλέξη, τι κάνει θεωρώντας ότι είναι προς όφελος της χώρας της. Ξέρω επίσης ότι οι 4 βουλευτές μου που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και στο ποτάμι και εκείνοι επιτελούν το καθήκον τους. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ για κανέναν άλλο λόγο, για να αλλάξω τα πράγματα. Βρίσκομαι εδώ για να πω στον Αλέξη και στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις ως σοσιαλιστής ας συνεργαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι τίθεται θέμα προσχώρησης της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν θα πρέπει όλα να γίνουν σε επίπεδο τυπολατρίας. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Η προσχώρηση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν ζητήθηκε και αν είχε ζητηθεί δεν θα ήταν δική μου δουλειά να το αποφασίσω. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Η ιδέα ότι μπροστά σε τόσο σημαντικές προκλήσεις που συνταράσουν τον κόσμο, συνταράσουν την Ευρώπη, από κοινού οι δυνάμεις της αριστεράς, σοσιαλιστικές, προοδευτικές, μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Και λέω και κάτι περισσότερο. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό το νόημα έχει παρουσία μου εδώ. Και θέλησα να ξεκαθαρίσω οποιαδήποτε παρανόηση. Με τον Αλέξη δίνουμε έναν αγώνα. Ζωής ή θανάτου. Σήμερα δεν τίθεται υποσυζήτηση ένα μικρό πρόβλημα, μια λεπτομέρεια, μια κρίση. Σήμερα τίθεται υποσυζήτηση η ύπαρξη αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο αξιών και αρχών. Γεια σας, Μαρτίνα από το Reuters. Με ποια αιτήματα θα προσέλθετε και ποια θα είναι η πρότασή σας στην έκτακτη σύνοδο. Με ποια αιτήματα, με ποια πρόταση θα προσέλθετε στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου. Καταρχάς ελπίζω μέχρι να προσέλθουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής να έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα και διωγγώνεται. Δηλαδή την διαρκώς σταθερή ροή προσφύγων από τις τουρκικές αρχές τα ακτές στα ελληνικά νησιά και τον ταυτόχρονο εγκλωβισμό τους στο ελληνικό έδαφος, καθώς
με μονομερείς δράσεις και ενέργειες, πέρα και έξω από όσα συμφωνήσαμε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να προχωρήσουν στην Σερβία, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί εκεί είναι ο στόχος τους, δεν είναι να μείνουν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η πρότασή μας, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει ως Ευρώπη να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετακίνηση πληθυσμών. Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τις χώρες της διαδρομής ή και του προορισμού. Εφόσον είναι μια κρίση που υπερβαίνει τις χώρες αυτές, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η θέση και η στάση της Ελλάδας είναι σαφής. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια δεσμευτική για όλους και από όλους απόφαση για τον αναλογικό υποχρεωτικό διαμερισμό της ευθύνης και των προσφυγικών ροών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλογικά επαναλαμβάνω, με τις δυνατότητές τους. Αυτό νομίζω είναι το μόνο απολύτως λογικό και δίκαιο που πρέπει να αποφασίσει η Ένωση, αν θέλει να είναι Ένωση. Δηλαδή δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δομείται σε μια λογική όπου κανόνες θα υπάρχουν για ορισμένους και για κάποιους άλλους θα υπάρχουν μόνο ωφέλη. Και θεωρώ αδιανόητο σήμερα χώρες που δεν έχουν δεχθεί να πάρουν ούτε έναν πρόσφυγα να έχουν και την άνεση να κουνούν το δάχτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα, που δέχεται το μεγάλο αυτό βάρος και που, το λέω με περηφάνεια, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας έχει σταθεί στο ύψος των πανανθρώπινων αξιών, των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών, και προσφέρουν από το υστέρημά τους, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση, βοήθεια στους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους που φεύγουν από τις εστίες τους. Άρα λοιπόν είναι απολύτως σαφής η θέση μας και ελπίζω ότι μέχρι τις 7 του μηνός απέναντι σε αυτή τη θέση να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο κράτη η Ευρώπη, έχει και ένα κοινοβούλιο, έχει και πολιτικές δυνάμεις, αλλά ελπίζω και όλες οι χώρες με απόλυτη σαφήνεια να τοποθετηθούν σε αυτό το απολύτως λογικό και δίκαιο αίτημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, Μιλιώνης Γιώργος από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη συνέχεια αυτής της ερώτησης, με ποιες θέσεις θα προσέλθει η Ελλάδα με αφορμή και την αμφιλεγόμενη στάση της Τουρκίας απέναντι στην απόφαση που ελήφθη για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και πώς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την υλοποίηση, η Ελλάδα δηλαδή, ακόμα και μιας δεσμευτικής απόφασης, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν ληφθεί πολλές φορές αποφάσεις και μετά υπάρχουν οι επαναχωρήσεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω θα γνωρίζετε ότι προχθές το βράδυ υπήρξε μια οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη βάση της απόφασης των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Καθορίστηκε απολύτως το Operation Plan, το επιχειρησιακό σχέδιο, και το ΝΑΤΟ, νομίζω οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από ίσως και την ώρα που συζητάμε να έχουν ξεκινήσει την δραστηριοποίησή τους. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει στο επιχειρησιακό του πλάνο καμία εξουσιοδότηση να αναλαμβάνει δράση για την παρεμπόδιση των προσφυγικών ροών, αλλά έχει τη δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία, την υψηλή τεχνολογία που οι φρεγάτες διαθέτουν, να εντοπίζει
τις κινήσεις των διακινητών στις τουρκικές ακτές και να ειδοποιεί την Frontex και το τουρκικό λιμενικό και το ελληνικό βεβαίως αν πρόκειται για τα ελληνικά ύδατα, ώστε να παρεμβαίνουν. Θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι ως ό,τι αφορά τα ελληνικά ύδατα υπάρχει προφανώς το επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ, υπάρχει όμως και η διεθνή συνομιμότητα. Και υπάρχει και η συνθήκη της Γενέβης, την οποία οφείλουμε όλοι να τηρούμε. Συνεπώς, όταν υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα που κινδυνεύει η ζωή τους και βρίσκονται στα ευρωπαϊκά ύδατα, στα ελληνικά δηλαδή, στα ευρωπαϊκά ύδατα, το μόνο που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι δυνάμεις της ελληνικής ακτοφυλακής είναι να κάνουν διάσωση και να τους περισυλλέγουν. Συνεπώς, αν πραγματικά θέλουμε να σταματήσουμε τις ροές, και πιστεύω ότι μπορούμε να σταματήσουμε τις ροές, είναι να εντοπίσουμε αυτό το κύκλωμα της διακίνησης στα τουρκικά παράλια, να εντοπίσουμε, αν θέλετε, ακόμα και αυτή τη μεγάλη βιομηχανία, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάπως έρχονται. Δεν έρχονται κολυμπώντας, έρχονται πάνω σε κάποιες βάρκες. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά. Και είναι βιομηχανία διακινητών, δηλαδή ανθρώπων που αυτή τη στιγμή εσχροκερδούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη προσδοκία. Και αυτοί είναι οι σμάγκλερς, οι διακινητές. Αυτούς πρέπει να τους χτυπήσουμε. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει κοινή βούληση. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που στις 7 του μηνός θα βρεθούμε ξανά μαζί με την Τουρκία σε μια σύνοδο κορυφής, για να δούμε τόσο τα αποτελέσματα της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου του ΝΑΤΟ, αλλά βεβαίως να συζητήσουμε και με τον Τούρκο Πρωθυπουργό το κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε ακόμα περαιτέρω ενέργειες για να είναι αποτελεσματική η προσπάθειά μας για να σταματήσει αυτή η αθλειότητα, δηλαδή η διακίνηση ανθρώπων στο Αιγαίο. Συγκριτικά από την Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει με ολονομερείς ενέργειες. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μουζάλα να λέει σε συνέντευξή του ότι αν και δεν το επιθυμούμε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ενέργειες? Και μία ερώτηση που αφορά και τον κύριο Πιτέλα. Βλέπουμε πολλές χώρες το τελευταίο καιρό να κουνούν το δάκτυλο στην Ελλάδα, ενδεχομένως για κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες παραλήψεις. Τώρα, με δεδομένη αυτή τη σκληρή στάση της Αυστρίας και άλλων χωρών, αυτές οι χώρες που προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες μπορούν να υποστούν κάποιες κυρώσεις? Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι κυρώσεις? Ευχαριστώ. Danny, do you want to start? Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο Επίτροπος Μετανάστευσης και ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Γιούνκερ. Η απόφαση της Αυστρίας δεν είναι ευθυγραμμισμένη, δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Εγώ τη θεωρώ μια λανθασμένη απόφαση. Ακόμα πιο λανθασμένη θεωρώ την στάση των χωρών της ομάδας Βίσεγκράντα που δεν προχωράν στη μετεγκατάσταση, που δεν δέχονται την ιδέα των ποσοστώσεων, που είναι η μοναδική ιδέα που επιτρέπει την διαχείριση αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις, θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Ερωτηματικό στο τέλος. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη φάση να απευθύνουμε μία έκκληση και να πούμε, ας τα δούμε τα πράγματα λογικά. Ας τα σκεφτούμε, ας προσπαθήσουμε να κυριαρχήσει το συμφέρον όλων. Ας μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Είναι σαφές, όπως θύμισα προηγουμένως, ότι η ένταξη σε μια κοινότητα σημαίνει ότι μοιραζόμαστε και τις χαρές και τις λύπες. Δεν μπορεί κανείς να παίρνει μόνο από τα διαρθρωτικά ταμεία και μετά, όταν τίθεται το θέμα του να κάνει κάτι προς όφελος όλης της οικογένειας, να σταματάει κανείς. Δεν μπορεί κανείς. Είναι μέλος μιας οικογένειας με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει λαβήν, πρέπει να υπάρχει και δούνε. Η Ελλάδα θα προσέλθει στην επόμενη σύνοδο κορυφής με στόχο να υπάρχει κοινή απόφαση
ικανοποιητική, η οποία θα τηρηθεί από όλες τις πλευρές. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ένωση εταίρων η οποία έχει κανόνες. Και θα θυμηθώ κάτι το οποίο κάποιοι μας έλεγαν εμάς τον Ιούλιο, που μας έλεγαν ότι βεβαίως σεβόμαστε το δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού, αλλά και εσείς πρέπει να σεβαστείτε τους κανόνες, τους κοινούς. Pacta sunt servanda μας έλεγαν, και τώρα θα τους το πούμε και εμείς αυτό. Και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε μονομερείς κινήσεις, άλλωστε είναι μια θέση που πιστεύω αυτή που έχουμε και θα έχουμε στην Σύνοδο Κορυφής, που δεν θα είναι θέση της Ελλάδας, αλλά θέση της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών μελών. Το ελπίζω. Το ελπίζω, διότι είναι μια θέση δίκαιη και φιλοευρωπαϊκή. Οτιδήποτε άλλο διχάζει την Ευρώπη και την οδηγεί σε αδιέξοδο. Can I speak in English, maybe, or Italian? Hi, Maria Serena Natale per Corriere della Sera. Italy and Greece face challenges which are very similar from the δέχονται αυτόν τον καταμερισμό ευθυνών. Μίλησε γι' αυτό το θέμα ο πρόεδρος Ρέντζι. Επίσης το θέμα της ελαστικότητας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια μεσογειακή συμμαχία? Φαντάζεστε κάτι τέτοιο? Ξέρετε, είμαι της άποψης ότι οι διαφορές και οι αντιπαραθέσεις στην Ευρώπη δεν είναι αντιπαραθέσεις γεωγραφικού χαρακτήρα, ούτε συμμαχίες κρατών εναντίον κάποιων άλλων κρατών, αλλά είναι πολιτικού χαρακτήρα οι αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες. Την χάνει όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα και η Ιταλία να βρίσκονται και σε μια σαφέστατη γυθμίαση γεωγραφική και πολιτική, διότι έχουμε κοινές, αν θέλετε, θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα, κοινές αγωνίες, κοινές διεκδικήσεις και κοινό όραμα για την Ευρώπη. Η ελληνική και η ιταλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που έχουμε κοινό όραμα, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περισσότερη Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δίκαιη κατανομή των βαρών και των ευθυνών. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως και στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, έτσι και σε αυτή θα υπάρξει μια καλή συνεργασία, όχι όμως μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Θέλω να επαναλάβω ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Οι διαφορές δεν έχουν να κάνουν με διαφορές ανάμεσα σε κράτη, είναι πολιτικού χαρακτήρα. Πολλές φορές, στις κρίσιμες στιγμές, οι διαφοροποιήσεις, οι διαφορές και οι συγκρούσεις ξεπερνάνε ακόμα και τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές. Προσέξτε, όταν κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης, εγώ πιστεύω ότι διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα. Στη μια μεριά είναι αυτοί που θέλουν την ευρωπαϊκή συνέχεια και αυτοί οι οποίοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν τη θέλουν την ευρωπαϊκή συνέχεια. Προτιμούν την διάσπαση της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πραγματικότητα όταν αντιπαρατηθέμεθα με μια αντίληψη που λέει εφόσον το πρόβλημα δεν είναι στην αυλή μου, λύστε το μόνοι σας και εγώ θα είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για να γεύομαι τα θετικά της Ένωσης, κάποιες ενισχύσεις ενδεχομένως, αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα λύστε τα μόνοι σας. Νομίζω ότι αυτές οι συμπεριφορές και αυτές οι αντιλήψεις στην ουσία βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με τον πυρήνα της λογικής της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η στάση είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για την οικονομική ελαστικότητα, δηλαδή την δυνατότητα να υπάρξει εξαιτίας ενδεχομένως και της προσφυγικής κρίσης μια διαφορετική αντιμετώπιση, εγώ θέλω να σας πω ότι καλό είναι να μην συνδέουμε το ένα με το άλλο. Και ούτε στόχος μου είναι να συνδυάσω το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η Ευρώπη δέχτηκε τεράστιες δυσκολίες για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση όταν είχε μόνο αυτή να αντιμετωπίσει. Σήμερα έχει να αντιμετωπίσει τρεις παράλληλες κρίσεις. Την οικονομική, την προσφυγική και την κρίση αστάθειας, ασφάλειας. Έχουμε πόλεμο σχεδόν στη Συρία. Έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν στη μία κρίση είχε δυσκολίες, πόσο μάλλον στις τρεις ταυτόχρονα. Υπάρχει μια παροιμία στη χώρα μου που λέει είναι δύσκολο να κρατήσει κανείς δύο καρπούζια στην ίδια μας σκάλη. Πόσο μάλλον όταν είναι τρία τα καρπούζια. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι από τις αδυναμίες συνεννόησης και έλλειψης αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Ας δείξουμε επιτέλους ότι αποκτήσαμε σοφία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις παράλληλες κρίσεις που σήμερα βιώνουμε. Καλησπέρα. Μελίνα Βελιμέζη από το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Έχουν γίνει αρκετές σύνοδοι κορυφής, έχουν πάρθει αποφάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούν τα ευρωπαϊκά όργανα να εγγυηθούν αυτή την υλοποίηση και μάλιστα και την απευθύνω και στον κύριο Πιτέλα που είναι και εκπρόσωπος της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Non c'è uno strumento coercitivo. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να υποχρεώνει, ένα καταναγκαστικό εργαλείο που υποχρεώνει κάποιον να εφαρμόζει αποφάσεις. Το μόνο είναι συγκεκριμένες διαδικασίες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως είναι δυνατόν, είναι πιθανόν να υπάρξει κάτι τέτοιο σε αφορά τις χώρες εκείνες που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία. Για μένα όμως με μετράει πολύ περισσότερο το πολιτικό μέσο, το μέσο της πολιτικής πειθούς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνει πάρα πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος, που καταβάλει μια προσπάθεια να πείσει όλα τα μέρη, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να εφαρμόζονται. Η Ευρώπη στο σύνολό της χάνει την αξιοπιστία της όταν αποφασίζει κάτι και αυτό το κάτι παραμένει στο τραπέζι και δεν εφαρμόζεται ποτέ. Αυτό είναι απώλεια για όλους. Απώλεια αξιοπιστίας για όλους. Η απάντησή μου είναι σαφής. Υπάρχουν νομικά μέσα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες παραβίαση. Και βεβαίως υπάρχει και η πολιτική βούληση και η πολιτική πρωτοβουλία που θα πρέπει να μας δώσει τα κίνητρα για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Ιδιαίτερα σήμερα θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν είναι αλήθεια ότι λύνεται το πρόβλημα το μεταναστευτικό υψώνοντας τείχους, ότι είναι κατά της θρησκείας, κατά του καθολικισμού, κατά της ηθικής, κατά του ανθρωπισμού. Αυτοί που τα λένε αυτά είναι ψεύτες. Εμείς θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη ρητορική. Βάσει αυτής της λογικής, αυτοί που δείχνουν έναν υπέρμετρο εγωνισμό αγρεύουν ψήφους. Τα πράγματα όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Οι πολίτες θα πρέπει να τιμωρήσουν τους εγωιστές.
θα πρέπει να τιμωρήσουν αυτούς που δουλεύουν κατά των πολιτών με μια στάση εγωιστική. Δεν θα πρέπει να νικήσουν οι εγωιστές. Δεν θα πρέπει να νικήσουν οι ξενόφοβοι. Θα πρέπει να πούμε στους πολίτες, στους φίλους μας, στους ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο, ας ανοίξουμε τα μάτια μας. Το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχουν 10.000 αγνοούμενα παιδιά. Παιδιά που δεν ξέρουμε τα ίχνη τους. Ενδεχομένως τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν. Υπήρξαν θύματα παιδόφιλων. Δεν ξέρουμε που κατέληξαν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορεί το βλέμμα των Ευρωπαίων να στρέφονται στους μικροεγωισμούς και να ξεχνάνε να μην βλέπουν τις μεγάλες τραγωδίες. Χιλιάδες προσφύγων προσπαθούν να ξεφύγουν από το πόλεμο. Το πόλεμο που προκαλεί το ISIS. Το ISIS που πυροβολεί την Ευρώπη. Εγώ το λέω και στα μέλη της δικής μου πολιτικής οικογένειας. Είχα το κουράγιο να πω ότι θα πρέπει να μην δοθεί το βραβείο Φίτσο, γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί οι αρχές του δεν ήταν αρχές που θα μπορούσαν να συνάδουν με τις αρχές του σοσιαλισμού. Ευχαριστώ, παιδιά. Okay. Grazie.